Ο νόμος που ισχύει στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1980, δηλαδή ουσιαστικά εδώ και 40 χρόνια, είναι αυτός που καθορίζει ακόμα και σήμερα, μετά από 40 χρόνια δηλαδή, το τι συμβαίνει στα παιδιά σε περίπτωση που χωρίσουν οι γονείς τους. Θα ήθελα από εσάς να μου το περιγράψετε. Όχι ως νομικός, γιατί έτσι κι αλλιώς νομικά δηλαδή, το θέμα το πιάσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είστε νομικός. Με ενδιαφέρει να μου πείτε τι συμβαίνει στην περίπτωση που χωρίσουν ένα ζευγάρι και έχει παιδί, από την εμπειρία σας ως ακτιβιστής, γιατί ασχολείστε με το θέμα πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που σημαίνει ότι ένας από τους δύο γονείς, συνήθως η μητέρα, εθιμικά παίρνει την αποκλειστική επιμέλεια. Αυτό μέχρι την πρόσφατη αλλαγή του νόμου που έγινε μέσα στο καλοκαίρι έδινε τεράστιες υπερεξουσίες σε αυτό που έχει την αποκλειστική επιμέλεια, με αποτέλεσμα να καθιστά τον άλλο γονιό απλό επισκέπτη του παιδιού του, μάξιμου να το έχει 4-5 μέρες το μήνα. Συγκεκριμένα, από ό,τι ξεγνωρίζω, είναι μόνο μία ή δύο φορές τη βδομάδα το βλέπει, για βόλτες. Ναι, και συνήθως το κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Μία διανυκτέρευση. Ναι, ναι. Αν την πάρει, από ό,τι ξέρω. Ή δύο διανυκτέρευσεις, αναλόγως. Αν την πάρει, γιατί όταν είναι μικρό το παιδί, μέχρι 3, 4 και 5 φορές μερικές φορές, δεν το παίρνει. Ναι, υπάρχει αυτό το ζήτημα με τα πολύ μικρά παιδιά. Πολύ μικρό δεν είναι ένα παιδί 4 χρονών ή 3. Ειδικά είναι ευρέφη προσχολικής ηλικίας, όπου πολλές φορές το μέλος που έχει την αποκλειστική επιμέλεια θεωρεί ότι το άλλο μέλος δεν έχει την ικανότητα να τον αθρέψει. Ο πατέρας, συνήθως. Ναι, συνήθως ο πατέρας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε διαζύγιο με μετοίκηση, ώστε αυτός που έχει την επιμέλεια ή την αποκλειστική επιμέλεια ή δεν την έχει καν την επιμέλεια, γιατί ακόμα δεν έχει τελεσιεδικήσει το δικαστήριο, δεν υπάρχει ένας τρόπος, ένα μέσο να μην μετοικήσει με τα παιδιά του σε άλλο μέρος της Ελλάδας. Και στο εξωτερικό, φαντάζομαι. Ή και στο εξωτερικό πολλές φορές, με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο γονείς, ο οποίος όχι απλά να μην έχει αυτές τις 4-5 μέρες το μήνα, αλλά πολλές φορές να του γίνεται σμπαράλια αυτό που γνώριζε ως πριν τη σχέση με τα παιδιά του. Δηλαδή, αυτός που έχει την επιμέλεια έχει τα πλήρη δικαιώματα και υποχρέωση ενός γονέα. Ο άλλος που δεν έχει την επιμέλεια, που είναι συνήθως ο πατέρας, έχει τα δικαιώματα ενός επισκέπτη. Ναι, μετατρέπεται σε επισκέπτη και πολλές φορές δίνει και μαζί με τη διατροφή τα χρήματα. Πολλές φορές μοιάζει η διατροφή να εξαγοράζει την απουσία του. Πράγμα που το θεωρώ ανεπίτρεπτο ηθικά σε μια. Σε μια χώρα να συμβαίνει αυτό. Το όλο ζήτημα είναι ότι αυτό βέβαια οφείλουμε να πούμε για λόγους δημοσιογραφικούς και αληθείας, ότι με την αλλαγή που έγινε από τον τωρινό υπουργό τώρα μέσα στο καλοκαίρι σε ένα νόμο του αστικού κώδικα, αυτό τελειώνει. Δηλαδή σε ζητήματα βασικά κεντρικά της ζωής του παιδιού, αλλά και ζητήματα μετοίκησης, θα πρέπει το ζευγάρι να μπει στη φάση διαβούλευσης. Δηλαδή, ή να υπάρχει, από ό,τι διάβαζα, οριστική δικαστική απόφαση. Τελειώνει τουλάχιστον ως είχε. Έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι αφορά για μένα τα ίδια τα παιδιά. Φανταστείτε λοιπόν παιδιά τα οποία μετοικούνε, αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους ως παιδιά, και εκεί που είχαν αναγνωρίσει στη ζωή τους τους δύο φυσικούς βιολογικούς ανατροφείς, ο ένας από τους δύο ανατροφείς λείπει από τη ζωή τους. Φανταστείτε τα συναισθήματα αυτών των παιδιών που πολλές φορές, από εκεί από την προσωπική μου εμπειρία, κατηγορούν τον εαυτό τους για αυτό που συμβαίνει. Ότι δεν είναι καλά παιδιά ή ότι ο μπαμπάς ή η μαμά λείπει γιατί είναι σε δουλειές και δεν τους αγαπάει πολύ γιατί δουλεύει πολύ. Αναφέρω κάποια πολύ μικρά παραδείγματα, για καθότι δεν είμαι ψυχολόγος, από την πολύ άμεση εμπειρία μου. Δημιουργώντας και μια ανισορροπία και μια πολλές φορές ενοχική κατάσταση και στους ίδιους γονείς. Γιατί είναι σκληρό και για αυτόν που έχει πάρει την επιμέλεια και για αυτόν που την έχει χάσει. Έτσι. Αυτή η έννοια της κατηγορίας. Ένα τελευταίο. Ο ένας από τους δύο που παίρνει την αποκλειστική επιμέλεια πολλές φορές έχει το βάρος της ανατροφής, που όπως γνωρίζετε και εσείς, έτσι. Πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις παιδιά σήμερα, φανταστείτε ο ένας από τους δύο γονείς πόσο πολύ επιβαρύνεται με την ανατροφή μόνος του πολλές φορές των παιδιών. Και πόσο δύσκολο είναι να πάρει τις αποφάσεις μόνος του και αυτή η μοναξιά πόσο δύσκολη είναι στην ανατροφή των παιδιών.
Από ό,τι ξέρω επίσης, εκτοξεύτηκαν τα τελευταία χρόνια η παραβίαση δικαστικών αποφάσεων. Δηλαδή, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν έστω τις λίγες ώρες που ο ένας βρίσκεται ο πατέρας έχει το δικαίωμα να περάσει με το παιδί του και αυτές παραβιάζονται. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της παραβίασης και τόσο συχνών πλέον μεγάλων παραβιάσεων? Αν και προσωπικά δεν μου έχει συμβεί, είμαι από τους τυχερούς στη δική μου εμπειρία, να πω όμως ότι είναι μιλάμε για 4.000 και άνω, μόνο για το Λεκάνικο πέδιο της Αττικής, κλήσεις στο 100 για παραβίαση επικοινωνίας. Δηλαδή, αν το διαιρέσετε αυτό για 360, και αν σκεφτούμε ότι στο πρώτο πεντάμινο του 2020 έχουμε φτάσει ήδη στις 2.500, άρα έχουμε έναν ορίζοντα 5.000 στο τέλος του έτους, αν το δούμε αναλογικά, φανταστείτε πόσες κλήσεις δέχεται αυτός που απαντάει στη γραμμή του 100. Πάει συνήθως στο περιπολικό, βρίσκει αυτό που έχει παραβιάσει την επικοινωνία, γίνεται μια διαβούλευση. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι ιερά, είναι δικαίωμα του παιδιού να ανατρέφεται από τους δύο γονείς, να είναι ούτε στο χέρι αποκλειστικά ενός περιπολικού, ούτε στο χέρι πολλές φορές και πολλές φορές ενός ανθρώπου που θα αποφασίσει εκείνη τη στιγμή τι θα συμβεί. Δεν μπορεί δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να ποινικοποιείται. Πρέπει να ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο. Ναι, αλλά από ό,τι ξέρω και από ό,τι διαβάζουν σε διάφορα άρθρα, σε οργανώσεις χωρισμένων γονέων, οι ποινικές συνέπειες για αυτόν που παραβιάζει την απόφαση είναι μηδαμινές. Ναι, το γνωρίζω. Και πολλές φορές, αυτός που έχει καλέσει το περιπολικό φεύγει με τα... δεν φεύγει με τα παιδιά του. Παρόλο που εμφανίζει το περιπολικό, η επίσκεψη, η συνάντηση δεν ευωδώνεται. Άρα υπάρχει ένα ποσοστό χωρισμένων γονέων οι οποίοι δεν βλέπουν τα παιδιά τους και φαντάζομαι ότι αυτό τους δημιουργεί ένταση, άγχος. Έχω γνωρίσει γονείς που έχουν να δουν τα παιδιά τους μήνες ή ακόμα και χρόνια. Και ακόμα και χρόνια. Ναι. Φαντάζομαι και γονείς οι οποίοι έχουν χάσει τα παιδιά τους γιατί μετήχησε η μητέρα και πήγε κάπου αλλού. Σε άλλη χώρα. Σε άλλη χώρα. Ναι. Δεν μπορούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό βιώνεται, να είστε σίγουροι και από τα παιδιά και από αυτόν τον γονιό, ως ένας έντονος ξεριζωμός, για μένα, όμοιος με τον ξεριζωμό της προσφυγιάς. Απλώς ήθελα να σας πω το εξής. Φαντάζομαι ότι τα προβλήματα του νόμου, αυτού του τύπου που λέτε, τον ξεριζωμό που λέτε, τα προβλήματα που δημιουργεί στα ίδια τα παιδιά που χάνουν τον πατέρα τους, ας πούμε. Όχι, ας πούμε, έτσι συμβαίνει. Δεν ήταν ορατά στην Ελλάδα μέχρι πριν από κάποια χρόνια, ίσως και πριν από 15-20 χρόνια. Στην περίοδο της κρίσης έχουμε αύξηση των διαζυγίων. Με αποτέλεσμα, όταν βλέπουμε έναν γάμο, ας πούμε, αν σας καλέσουν φέτος σε δύο γάμους, το πιθανότερο είναι ότι ο ένας από τους δύο γάμους θα οδηγηθεί σε διαζύγιο. Δηλαδή, έχουμε φτάσει πια το 50% των γάμων να κινδυνεύει να μπει σε μια διαδικασία διαζυγίου. Άρα, τα 50% ας πούμε, των παιδιών σε μια περίοδο από εδώ και στο εξής, ναι, θα είναι σχεδόν παιδιά. Όχι, θα είναι παιδιά διαζευμένων γονέων. Και άρα ο απαρχαιωμένος νόμος της δεκαετίας του 80 γίνεται ακόμα πιο βαρύς. Ναι, γιατί στιγματίζει παιδιά και ανθρώπους και γονείς. Ενώ μπαίνουμε δυστυχώς ή ευτυχώς σε μια διαδικασία, δυστυχώς εγώ θα έλεγα, δηλαδή με υπέρ της οικογένειας. Ενώ μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου το διαζύγιο αρχίζει να γίνεται μια νέα κανονικότητα, ο νόμος δεν μπορεί να παρακολουθήσει, δεν έχει παρακολουθήσει μέχρι αυτό το φετινό καλοκαίρι, έχω να πω. Δεν είχε παρακολουθήσει μέχρι το καλοκαίρι του 2020, να το πούμε, την εξέλιξη. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ ανισοβαρής, που καταλήγει σε βάρος του ενός από τους δύο γονείς και σε βάρος του παιδιού. Να μην έχει δικλείδες ασφαλείας, δηλαδή για τον ίδιο το παιδί. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, η σχέση σου με το παιδί να βασίζεται σε έναν δικόγραφο και μόνο, ας πούμε, σε μια δικαστική διαδικασία. Ένα ζευγάρι που χωρίζει βιώνει ένα πένθος τεράστιο. Το πένθος του διαζυγίου θεωρείται για τους ψυχολόγους κορυφαίο. Γιατί, να το πω κι εγώ χωρίς να είμαι ψυχολόγος, γιατί πεθαίνει ένα τμήμα της παλιάς ζωής και γεννιέσαι ως ένας νέος άνθρωπος. Πρέπει να διαχειριστεί μια κατάσταση η οποία δεν την έχει ξαναγνωρίσει στη ζωή του ή της.
Δεν μπορεί να μην υπάρχει η έννοια της διαβούλευσης, δεν μπορεί να μην υπάρχει ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα οικογενειακό δικαστήριο, δεν μπορεί να μην υπάρχουν ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή και στάδια τέτοιας διαβούλευσης, ώστε να μπορούν οι γονείς καταρχήν να αποσύρουν από πάνω τους αυτό που όλοι ζήσαμε στην αρχή του χωρισμού μας, το θυμό. Ωραία. Πέστε μου λοιπόν ποιες είναι οι προτάσεις σας για το πώς πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Και τι είναι τα κεντρικά σημεία που πρέπει να αλλάξουν. Πιστεύω ότι πρέπει να θεσπιστεί η υποχρεωτική κοινή επιμέλεια. Στην υποχρεωτική κοινή επιμέλεια κανείς δεν φοβάται ότι θα χάσει κάτι. Κανείς δεν φοβάται ότι θα χάσει τα παιδιά του. Κανείς δεν φοβάται ότι κάποιος θα του κάνει κακό. Μπαίνει, αναγκάζεται να μπει σε μια συνεχή διαβούλευση με το πρώην τέρι του. Αναγκάζεται εκ νόμου να ανατρέφει τα παιδιά του. Και ο ένας και ο άλλος. Με εναλλασσόμενη κατοικία, με ίσο χρόνο ανατροφής και συνύπαρξη των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού, αποσύρεται ο θυμός, αποσύρεται το βάρος της ανατροφής του ενός γονέα που τα φορτώνει το όλα και ουσιαστικά μπαίνει σε μια διαδικασία να ταιριάξει τη ζωή κάθε ενήλικα με την ζωή και την ανατροφή του παιδιού από εδώ και πέρα. Είναι δηλαδή η καλύτερη λύση για τα παιδιά. Γιατί, όπως πρέπει να κάνουμε γνωστό, γιατί δείχνει η ελληνική κοινωνία να μην το καταλαβαίνει, αυτός ο αγώνας είναι ένα αγώνας για τα δικαιώματα των παιδιών, δεν είναι για τα δικαιώματα των γονιών. Προφυλάσσει στο παιδί. Το παιδί δεν είναι οικουμενικό δικαίωμά του να μην στερείται την επιμέλεια των δύο γονιών του, την ανατροφή των δύο γονιών του. Αν δείτε την οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού, είναι σαφής ότι το παιδί δεν μπορεί να στερείται την οικογένειά του. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα εθνικά είναι στέρηση ενός βασικού δικαιώματος του παιδιού, τόσο σημαντικό όσο στη ζωή, όσο στην εκπαίδευση, όσο σε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Ουσιαστικά, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ο ένας από τους δύο γονείς, συνήθως ο πατέρας, γιατί στην Ελλάδα την αποκλειστική επιμέλεια τον παίρνει συνήθως η μητέρα. Mm-hmm. Έχει αλλάξει και αυτό το τελευταίο και τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρω, αλλά είναι σε ποσοστό 90% το παίρνει η μητέρα. Mm-hmm. Αυτό μετατρέπει τον πατέρα σε επισκέπτη του Σαββατοκύριακου, όπως έχει πολύ χαρακτηριστεί. Mm-hmm. Και με πάρα πολύ λίγες ώρα ασχολείται με το παιδί του. Mm-hmm. Επομένως, ένα αίτημα το οποίο βάζεται είναι ο ίσος χρόνος για τους δύο γονείς. Ναι. Και πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν πολλά μοντέλα. Το ένα που μου έρχεται πρόχειρο είναι το εβδομάδα-εβδομάδα. 7 μέρες στο σπίτι του μπαμπά, 7 μέρες στο σπίτι της μαμάς. Και αν μένει σε μια περιοχή που είναι χι συνοικία και μετά πρέπει να πάει σε... πήγαινε και εκεί σχολείο και μετά πρέπει να πάει σχολείο σε μια άλλη. Αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε διαζύγια με μετοίκηση. Δηλαδή, συνήθως, αυτοί οι δύο γονείς μένανε στο ίδιο σπίτι. Άρα, μένανε στην ίδια γειτονιά. Δεν είναι θεμητό προς το συμφέρον των παιδιών μετά το διαζύγιο ένας από τους δύο γονείς να φεύγει πάρα πολύ μακριά. Είναι καλό να συνεχίσει να ζει όσο το δυνατόν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διασαλεύεται η κοινωνική ζωή των παιδιών, να μην αλλάζουν σχολεία, να μην αλλάζουν πόλεις ή να μην αλλάζουν χώρες. Θα μου πείτε, είναι πάντα αυτό μπορετό? Μπορεί να μην είναι. Σε αυτή την περίπτωση, κατ' εξαίρεση, θα υπάρχει ένα ευέλικτο συμφωνητικό όπου ο ίσος χρόνος θα επιμερίζεται με άλλο τρόπο. Επειδή ακριβώς βάζετε δύο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν όλους τους γονείς, που είναι η συνεπιμέλεια, το ένα, και το εξίσου σημαντικό για οποιονδήποτε παιδί, είτε είναι μητέρα είτε είναι πατέρας, να έχει ίσο χρόνο με το παιδί του. Δεν μπορεί ο ένας να είναι σε βάρος του άλλου. Θα ήθελα να μου πείτε, αυτά τα δύο στοιχεία, πότε άρχισε να εφαρμόζονται στην Ευρώπη? Δηλαδή, τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την ακριβή? Εντάξει, εγώ θα έλεγα το Millennium, γύρω στο 2000, αλλά και νωρίτερα. Η μία χώρα πίσω από την άλλη, του πολιτισμένου κόσμου, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, έχει την κοινή επιμέλεια ή τουλάχιστον τη διαβούλευση. Απλά να σας πληροφορήσω ότι ουσιαστικά σχεδόν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Υπήρου αυτή τη στιγμή
Έχει ως διαδικασία την κοινή επιμέλεια, τις καλές πρακτικές, τη συνεργασία των δύο χωρισμένων. Το Συμβούλιο της Ευρώπης του 2015 έβγαλε μια οδηγία προς τα μέλη του, να ουσιαστικά, την οποία συνυπέγραψε και η Ελλάδα, συνομολόγησε και η Ελλάδα, να υπάρχει κοινή επιμέλεια των τέκνων, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Που απεικονίζει και τις νομικές αλλαγές που έχουν επισυμβεί εκεί και να ξέρετε, το Συμβούλιο της Ευρώπης σε θέματα δικαιωμάτων είναι αρκετά πιο αυστηρό και την ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν κάτι τέτοιο το περνάει όταν πραγματικά κάποιο ανθρώπινο δικαίωμα διακινδυνεύεται. Η Ελλάδα, παρόλο που συνομολόγησε και συνυπέγραψε το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο συνήθως τέτοια ψηφίσματα τα κάνει ακριβώς όταν υπάρχει κίνδυνος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτή την οδηγία δεν έχει προσαρμόσει στα ελληνικά νομικά δεδομένα και για λόγους που δεν μπορώ να γνωρίζω ποιους πολιτικούς λόγους. Μέχρι, ξαναλέω, το καλοκαίρι του 2020 που έχουμε αυτή την αλλαγή στον αστικό κώδικα και βλέπουμε ότι θα γίνει το φθινόπωρο, έτσι. Τι είναι οι οργανώσεις χωρισμένων γονέων και ποιες είναι οι δράσεις τους? Εγώ είμαι μέλος του Συλλόγου Γονείς εδώ και μια δεκαετία, οπότε θα μιλήσω μόνο γι' αυτό. Είναι ένα σύλλογο ο οποίος και θεσμικά κάνει παρεμβάσεις και ευαισθητοποιεί και την κοινή γνώμη για το πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα του κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κέντρο στήριξης που λειτουργεί αποκλειστικά από εθελοντές και χωρίς καμία χρηματοδότηση ούτε από το κράτος ούτε ουσιαστικά από κάποιον άλλο φορέα. Σχεδόν έτσι, από κάποιον άλλο φορέα. Όπου στηρίζει τους γονείς οι οποίοι βιώνουν όλο αυτό το άγχος κατά τη διάρκεια του διαζυγίου, της απώλειας των παιδιών τους, ειδικά όταν έχουν περιορισμένη επαφή μαζί τους. Προσπαθεί να παρέμβει με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ομάδες γονέων σε άντρες και γυναίκες οι οποίοι χωρίζουν για να τους, με έναν τρόπο να τους συμβουλεύει για την καλύτερη ανατροφή των παιδιών τους μετά από το χωρισμό. Αυτό που θα σας ρωτήσω είναι πώς έρχονται οι γονείς στο γονείς, δηλαδή σε τι ψυχολογική κατάσταση και γιατί. Αν και δεν είμαι εγώ μέλος του κέντρου στήριξης, από την εμπειρία μου θα πω πώς πήγα εγώ. Πήγα φοβισμένος, πήγα αγχωμένος. Γιατί? Πήγα θλιμμένος. Δεν θέλω να πω τα προσωπικά σας, αλλά για να καταλάβω ο μέσος άνθρωπος γιατί είναι θλιμμένος. Γιατί δεν μπορούσα να έχω την επικοινωνία τότε όσο ήθελα με τα παιδιά μου. Πράγμα που δημιουργούσε πίεση και σε μένα και ένιωθα πολλές φορές και ότι αυτό δημιουργούσε και μια πίεση στα παιδιά μου εκείνη την περίοδο. Και αυτό είναι συνδυσμένο σε έναν χωρισμένο γονέα. Αν η επικοινωνία είναι μικρή ή πολλές φορές και λίγη και ανύπαρκτη, έτσι. Στην δική μου περίπτωση δεν υπήρχε. Ή παραβιάζεται, φαντάζομαι. Ή παραβιάζεται. Δεν είχα τέτοιες. Η προσωπική μου περίπτωση δεν είχε παραβίαση. Είχε μια γεωγραφική απομάκρυνση αρκετή όμως, μεγάλη, στην αρχή. Νιώθεις ότι με έναν τρόπο νιώθεις ότι έχει πέσει το ταβάνι να σε πλακώσει, να το πω έτσι λαϊκά. Γιατί στερήσεις το παιδί σου που είναι το σημαντικότερο πράγμα για τον άνθρωπο. Ναι. Το ενδιαφέρον που έγινε με το γονείς είναι ότι βρήκα ανθρώπους να με ακούσουν. Δηλαδή, περισσότερο όχι να με συμβουλέψουν, όσο να με ακούσουν. Και όταν νιώθεις ότι σε ακούνε σε μια κοινωνία που δεν έχει καταγράψει καν το πρόβλημα ως πρόβλημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να αρχίζεις και να απαγχώνεσαι και να μπαίνεις σε μια διαδικασία άλλου τύπου και να συζητάς και να εξωτερικεύεσαι και να συζητάς κάτω από το μάτι των ειδικών και των εθελοντών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Βρήκα στο γονείς εκείνη την περίοδο που ήμουν αρκετά πιεσμένος, μια οικογένεια. Το Σύλλογος Γονείς έχει ένα σύμφωνο κοινής επιμέλειας, γραμμένο από τους νομικούς εθελοντές μας, το οποίο μπορεί να... Αν συμφωνήσουν ναι, αν συμφωνήσουν, ναι. Αν δεν συμφωνήσουν, ναι. Ναι. Με την παρέμβαση του Κέντρου Στήριξης και του Συλλόγου μας έχουν συνυπογραφεί
τέτοια σύμφωνα κοινής επιμέλειας και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Στην αλλαγή της νοοτροπίας της κοινωνίας, της πράγμασης.